Στηρίζουμε το ταξίδι της Εθνικής προς την πρόκριση. Aegean, θέλω να πετάξω τώρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Πριν απ' όλα, καλημέρα σας. Λέγομαι Τσαπίδης Μιχάλης, είμαι υπεύθυνος τύπου της ΕΠΟ και της Εθνικής Ομάδας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσέλευσή σας στη σημερινή εκδήλωση που από κοινού οργανώνουν η ΕΠΟ και η Aegean για να ανακοινώσουν τη χορηγική συμφωνία τους για τα επόμενα δύο χρόνια. Γι' αυτό το λόγο, στο πάνελ βρίσκονται μαζί μας σήμερα ο πρόεδρος της ΕΠΟ, ο κ. Γιώργος Ζαρής, ο αντιπρόεδρος της Aegean, ο κ. Ευτύχιος Βασιλάκης, ο εκτελεστικός γραμματέας της ΕΠΟ, ο κ. Παυσανίας Παπα-Νικολάου και εκ μέρους της Εθνικής Ομάδας, ο τεχνικός διευθυντής της, ο κ. Τάκης Φίσας. Στην αίθουσα επίσης βρίσκονται επιπλέον εκπρόσωποι της Εθνικής, όπως τους βλέπω κατά σειρά, ο κ. Στοροσίδης, ο κ. Σαμαράς, ο κ. Γκέκας και ο κ. Σαλπικίδης. Τους ευχαριστούμε και αυτούς θερμά που είναι μαζί μας παρά το επιβαρημένο πρόγραμμά τους. Και παρότι είμαι σίγουρος πως και οι τέσσερις, έχοντας καταγράψει χιλιάδες μίλια πτήσεων σε όλο τον κόσμο, ξέρουν πολύ καλά ποια είναι η Aegean και ίσως στην προκειμένη περίπτωση οι συστάσεις περιτεύουν. Εν τούτης σας δούμε ένα βίντεο με κάποιες λεπτομέρειες που δεν γνωρίζουμε για το νέο χορηγικό συμπαίκτη της Εθνικής Ομάδας. Συμβαίνουν, θα ζητήσουμε την κατανόησή σας.
Αυτή λοιπόν είναι η Αιτζιάν που όλοι ξέρουμε, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδίως όλοι εμπιστευόμαστε. Το λόγο έχει, για να ξεκινήσουμε με τη διαδικασία της παρουσίασης της χορηγικής συμφωνίας, το λόγο έχει ο κύριος Σαρής, ο πρόεδρος του ΣΥΠΟ. Κύριε Βασιλάκη, αγαπητοί συνεργάτες, κυρίες και κύριοι, πριν από 5 μέρες, εδώ στην ίδια αίθουσα, είχα την τιμή και τη χαρά να κερδίσω την προτίμηση των ενώσεων της ΕΠΟ για την Προεδρία της Ομοσπονδίας. Ύστερα από μια πολυετή πορεία στο ποδόσφαιρο και να καταλάβω την ανώτερη θέση στην ποδοσφαιρική αρχή. Σήμερα με διακατέχουν τα ίδια συναισθήματα, για διαφορετικούς βέβαια λόγους. Σήμερα έχω την τιμή και τη χαρά να βρίσκομαι δίπλα σε εκπροσώπους μιας κορυφαίας εταιρείας, της Aegean, την οποία υποδεχόμαστε σαν συμπαίκτη μας στην εθνική ομάδα. Και το κάνουμε με υπερηφάνεια, καθώς η Aegean έχει φτάσει στο σημείο να είναι επιφανές μέλος της διεθνούς οικογένειας των αεροπορικών εταιριών. Η διαρκής επιχειρηματική εξέλιξη της Aegean, οι επενδύσεις της, που της επιτρέπουν να διαθέτει τον νεαρότερο στόλο σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι πρωτοποριακές της υπηρεσίες, οι περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και πάνω απ' όλα η αίσθηση ασφάλειας που προσφέρει δίνουν στην Aegean το προνόμιο να προτιμάται από εκατομμύρια επιβάτες και να διευρύνει το δίκτυο των προορισμών της. Η εμπιστοσύνη όμως που απολαμβάνει από το κοινό είναι μάλλον το σπουδαιότερο βραβείο ανάμεσα στις πολλές διακρίσεις που έχει σημειώσει από το 1999, οπότε και ιδρύθηκε. Η Aegean έχει και ορισμένους κοινούς παρονομαστές με την εθνική μας. Διότι και αυτή, όπως η ομάδα μας, ενώνει όλη την Ελλάδα, φτάνει στους στόχους της, αναπτύσσεται, εξελίσσεται, πετυχαίνει. Η εθνική ομάδα και η Aegean εκπροσωπούν επάξια τη χώρα μας στο εξωτερικό και εκπέμπουν από κοινού ένα σαφές μήνυμα. Ότι οι Έλληνες με σκληρή και μεθοδική δουλειά, με προγραμματισμό και όραμα μπορούν να ξεχωρίσουν μέσα στο διεθνές περιβάλλον ανταγωνισμού. Με εφετηρία του 2012, η εθνική ομάδα και η Aegean είναι έτοιμες να πετάξουν μαζί για το 2014, για το Μοντιάλ της Βραζιλίας, για ένα μεγάλο όνειρο της αθλητικής Ελλάδας, από αυτά που οι ποδοσφαιριστές μας έχουν αποδείξει ότι μπορούν να κάνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Βασιλάκης. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εθνική, τους παίκτες εθνικής που είναι εδώ και την εμπιστοσύνη της ΕΠΟ για αυτή την συνεργασία. Νομίζω ότι το ένα πράγμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους αυτόν τον καιρό στην Ελλάδα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και πραγματιστές, είναι ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες. Και επειδή ακριβώς οι συνθήκες είναι δύσκολες, εκπρόσωποι της Ελλάδας, όπως είναι η εθνική, ίσως ο εκπρόσωπος της Ελλάδας που μας έχει δώσει τη μεγαλύτερη χαρά που έχουμε γνωρίσει ποτέ, σε μια χρονιά που μαζεύτηκαν πολλές χαρές, θα ήταν καλό να την είχατε δώσει σε μια άλλη χρονιά που ήταν λιγότερες χαρές των Ολυμπιακών Αγώνων, της νίκης της δικιάς σας στο Euro. Αλλά βέβαια ο Θεός τα στέλνει τα πράγματα μετά από προσπάθειες πολλές, αλλά με το δικό του ρυθμό. Τώρα λοιπόν είναι μια εποχή που σίγουρα με την δική σας δουλειά, από τη δική σας δουλειά, την οργάνωση, την προπόνηση, την υποστήριξη, μπορεί και πρέπει, ελπίζω, να έρθει ένα αποτέλεσμα που να δείξει στον κόσμο της Ελλάδας ότι πραγματικά μέσα σε συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες για όλους, μπορούμε να συνεχίσουμε να διαπρέπουμε στο εξωτερικό και να εκπροσωπούμε κυρίως με ένα ήθος αλλά και ένα αποτέλεσμα τη χώρα τέτοιο που σε κάθε εμφάνιση δική σας να δίνει το ένδευμα σε όλους μας να μπορούμε να πούμε ότι έχουμε πιθανότητες, καλές πιθανότητες, είμαστε σε καλό δρόμο για να βγούμε από την κρίση την οποία γνωρίζει η χώρα μας τα τελευταία 3 χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία αποφασίσαμε τώρα, ή μάλλον για την ακρίβεια τους τελευταίους 7-8 μήνες, πριν από 7-8 μήνες, για πρώτη φορά να στηρίξουμε την εθνική σε αυτό το ταξίδι, για να μπορούμε και εμείς να συμβάλλουμε όσο μπορούμε και στην εικόνα, αλλά κυρίως και στην άνεση τη δική σας, προκειμένου να φτάνετε, ελπίζω, σε καλή κατάσταση και καλή ψυχολογία όπου πρέπει να πάτε για τα ταξίδια της ομάδας προς το Μουντιάλ. Και βέβαια εμείς δεν έχουμε την δυνατότητα να προσφέρουμε τόσο μεγάλες συγκινήσεις όσο εσείς. Τουλάχιστον δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Η δουλειά μας είναι κυρίως να αποφεύγουμε τις συγκινήσεις με την ασφάλεια την οποία προσφέρουμε
και να δίνουμε μερικές μικρές χαρές, όπως τη μικρή χαρά του να μην έχεις πρόβλημα όταν πηγαίνεις όπου πηγαίνεις και να έχεις την εξυπηρέτηση που πρέπει να έχεις. Σε αυτό πιστεύω ότι είμαστε κι εμείς αρκετά καλοί ή πολύ καλοί. Και γι' αυτό νομίζω ότι και η εταιρεία μας έχει καταφέρει σε αυτές τις δύσκολες εποχές να διακριθεί και στο εξωτερικό, να γίνει μέρος της μεγαλύτερης αεροπορικής συμμαχίας της Star Alliance. Και τουλάχιστον επειδή η εκπροσώπηση της Ελλάδας, όπως είπαμε για όλους αυτόν τον καιρό, να δείξουμε κάποια καλά σημάδια εκτός, έχει σημασία, και στο πλαίσιο της Star Alliance να έχουμε αναγνωριστεί ως μία από τις ποιοτικότερες εταιρείες και οι επιβάτες, οι πιστοί επιβάτες της Star ανά τον κόσμο να λένε ότι η Aegean είναι μια θετική, μικρή μεν, αλλά θετική προσθήκη στη συμμαχία. Ελπίζω λοιπόν ότι με αυτή την ενέργεια τη δικιά μας τα ταξίδια θα είναι πιο ευχάριστα και πιο εύκολα, και ότι θα μπορούμε να μοιραστούμε μαζί μερικές σημαντικές επιτυχίες δικές σας και να χτίσουμε έτσι, να σας βοηθήσουμε να χτίσετε μια πολύ πιο θετική αντίληψη όλων μας για το τι έχουμε μπροστά μας. Θα σας ευχαριστώ και πάλι για την εμπιστοσύνη του να συνεργαστείτε με την Aegean. Ξέρουμε τι σημαίνει η ευθύνη του να μεταφέρει στην εθνική. Έχουμε συνηθίσει άλλωστε από ευθύνη, γιατί το να μεταφέρει στον οποιονδήποτε είναι σημαντική ευθύνη. Αλλά ξέρουμε τι σημαίνει ιδιαίτερα η ευθύνη του να μεταφέρει στην εθνική. Είμαστε βέβαιοι θα ανταποκριθούμε με αυτό. Και ελπίζω ό,τι καλύτερο πραγματικά στα παιχνίδια για το Μοντρεάλ. Και βέβαια στη Βραζιλία, για να σας πάμε, θα χρειαστεί να κάνουμε μερικές τάσεις. Δεν φαντάζομαι να έχουν μεγαλώσει το αεροπλάνο μας τόσο πολύ μέχρι τότε. Αλλά το θέμα είναι να πάτε εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Τάκης Φύσης έχει το λόγο. Καλημέρα και από μένα. Είναι αλήθεια ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά δεν ενδείκνυται να βρίσκομαι σε μια αίθουσα που γίνεται μια εκδήλωση για μια αεροπορική εταιρεία. Γιατί είναι αλήθεια ότι αισθάνομαι άβολα στις πτήσεις, παρόλο που από μικρό παιδί είμαι σε ένα αεροπλάνο. Όπως επίσης είναι αλήθεια και πρέπει να το πω και με απόλυτη ειλικρίνεια ότι όταν πετάω σαν επιβάτης με την Aegean νιώθω πραγματικά νιώθω την ασφάλεια που χρειάζεται να έχει ένας επιβάτης. Συνεπώς πολύ καλά καταλαβαίνετε ότι είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος που πλέον υπάρχει αυτή η χορηγική σχέση μεταξύ της Aegean και της Εθνικής μας Ελλάδος, της Ομοσπονδίας, και πραγματικά είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και των δύο πλευρών για την επίτευξη αυτής της συμφωνίας. Θα πετάω και εγώ ήσυχος από εδώ και στο εξής, και σίγουρα από την πλευρά μας, από την πλευρά της ομάδας, ένα είναι το σίγουρο, είναι ότι τα παιδιά, πάνω απ' όλα οι ποδοσφαιριστές μας και ο προπονητής μας και όλοι εμείς που είμαστε γύρω από την ομάδα, θα κάνουμε τα πάντα για να βρεθούμε στον τελικό στόχο που είναι η Βραζιλία, το Μουντιάλ της Βραζιλίας. Εξάλλου θα συμφωνήσω απόλυτα με την τοποθέτηση του Προέδρου μας ότι πραγματικά η Aegean ενώνει όλη την Ελλάδα, έτσι και εμείς σαν εθνική ομάδα ενώνουμε όλη την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, θα έλεγα, γιατί οι ποδοσφαιριστές μας παίζουν και εκτός της Ελλάδος, όπως και η Aegean λοιπόν, έτσι και εμείς θα κάνουμε το παν για να πετύχουμε το στόχο μας που είναι τα τελικά του Μουντιάλ το 2014. Ευχαριστώ πολύ. Κοινός προορισμός μας είναι η επιτυχία. Στηρίζουμε το ταξίδι της εθνικής προς την πρόκριση. Aegean, θέλω να πετάξω τώρα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας, πραγματικά, από καρδιάς. Και κατά τα ιωθώτα θα γίνει η ανταλλαγή κάποιων δώρων τώρα εκ μέρους της Εθνικής Ομάδας και της ΕΠΟ και από ό,τι μαθαίνω και της Aegean. Τα δώρα, αυτή είναι για από τους πρώτους.
Όπα, το αεροπλάνο. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρο. Εντάξει, κύριε Πρόεδρο. Δεν με το πάρετε μαζί στους αθλητές, αλλά εγώ τελειώσει. Εντάξει. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι ότι νομίζω ότι έχουμε κανονίσει να βγάλουμε για όλους χρυσές κάρτες, το οποίο είναι χρήσιμο και εκτός έτσι αν αλλιώς. Οπότε αν πάει τόσο πολύ καλά η εθνική που σας πάρουν όλους στις άκρες του κόσμου και παίζετε σε άλλες ομάδες από τις δικές μας 100% θα έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία γιατί πιάνουμε καλό. Λοιπόν, να είστε καλά. Να είστε καλά. Για το 2004 είχαμε πρόσφερε στην εθνική εισιτήρια να πετάμε. Μάλιστα και μας έστειλε. Επίσης ήμασταν και στον ημιτελικό. Αλλά δεν το. Και μερικοί πήγαν συνέχεια και εδώ πέρα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Στηρίζουμε το ταξίδι της εθνικής προς την πρόκριση. Aegean, θέλω να πετάξω τώρα.